Είχες δίκιο. Δεν πρόκειται να μάθω την αλήθεια για τη Σάρα. Οπότε η μόνη λύση είναι να ακούσω την καρδιά μου και το ενστικτό μου. Έκανες την πιο σωστή επιλογή. Και επίσης ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτή η κόντρα που έχεις με τον Μάρκο. Και με πονάει αυτό. Αλλά δεν πρόκειται να την αφήσω να μπει εμπόδιο στα σχέδιά μας. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Ξαφνικά αυτή η εβδομάδα που μένει μου φαίνεται βουνό. Θα ήθελα να κοιμηθώ στην αγκαλιά σου και να ξυπνήσω τη μέρα που θα φύγουμε. Μπορεί και να γίνεται αυτό. Κάτσε να δω τι θα μου πει ο Ιωακιμίδης. Έλα, ο Άρης Ελευθερίου είμαι. Όχι, όχι, δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορούμε να υπογράψουμε αύριο τα συμβόλαια για τη μεταβίβαση. Γιατί μεθαύριο πρέπει να λείψω στο εξωτερικό. Ωραία, τέλεια. Θα μιλήσουν οι δικηγόροι μας. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Οκ, τελειώσαμε. Δεν το πιστεύω ότι το έκανες αυτό. Είσαι σίγουρος ότι προλαβαίνουμε? Ναι, ναι. Σήμερα το βράδυ θα ρίξω ένα τρελό ξενύχτη στην Travel Fund για να τα ετοιμάσω όλα. Αύριο πρωί υπογράφω. Το βράδυ, αύριο, κλείνω τα εισιτήρια για Νέα Ζηλανδία και μεθαύριο θα είμαστε στο σπίτι μας. Στο καινούριο μας σπίτι. Μόνο που θα πάρουμε τα εντελώς απαραίτητα και ό,τι άλλο χρειαστούμε θα το αγοράσουμε από εκεί. Δηλαδή έχω μόνο 24 ώρες για να χαιρετήσω όλους τους δικούς μου, ε. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι σαν αποχωρισμό. Το πιθανότερο είναι ότι σε 1-2 χρόνια θα μπορείς να πεις στη μητέρα σου που βρισκόμαστε. Όχι, μην ανησυχείς, την έχω πάρει την απόφασή μου. Και δεν πρόκειται να αλλάξει για κανένα λόγο. Είσαι μαζί μου, λοιπόν.